Ανάσταση, η Κυριακή των Όσκαρ πλησιάζει. Το πιο αγαπημένο ξενύχτη της χρονιάς είναι και πάλι εδώ, αλλά μεταξύ μας είναι σαν να τα έχουν δώσει ήδη τα περισσότερα βραβεία και νοσταλγώ τις εποχές χωρίς ίντερνετ, χωρίς υπερπληροφόρηση, χωρίς 500 βραβεία και διακρίσεις από πριν. Εννέα υποψηφιότητε, παύση για γέλια. Αν ρωτούσαν και εμένα θα ξεπάστρεβα αμέσως αμέσως τις εξής τέσσερις. Warhorse. Αν κατέβαινε υπόδρομο, θα έκλεινε σπίτια. Αγαπώ τον Spielberg όταν είναι ο εαυτός του, όχι ένα κακέκτυπο μεταξύ Τζον Φόρντ και David Lynn. Extremely loud and incredibly close. Φανταζή σκηνοθεσία, άψυχο κουφάρι στα υπόλοιπα. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Get a life αγοράκι. Moneyball. Πειράζει που ήθελα να δω ταινία και όχι τα παρασκήνια της αθλητικής Κυριακής. The Tree of Life. Η μπουρούχα του αιώνα, το ρεντίκολο του National Geographic, η αφόδευση διθενιάς που ούτε ολόκληρο βιτιοφόρο εκένωσης βόθρων δεν αρκεί για να εξαφανίσει από προσώπου γης. Ας μη φλιαρώ άλλο, γνωρίζεις τα συναισθήματα που τρέφω για την χειρότερη ταινία του Terence Malick.